Συντρόφισσες και σύντροφοι, σε λίγες μέρες από σήμερα συμπληρώνονται 5 μήνες της νέας διακυβέρνησης. 5 μήνες, ομολογώ, εξαιρετικά πιεστικοί για όλους και όλες μας, καθώς από την πρώτη στιγμή βρεθήκαμε να αντιμετωπίζουμε μια εσωτερική και εξωτερική κατάσταση πραγμάτων, δύσκολη, ασφιχτική, για την οποία δεν φέρουμε την ευθύνη. Μια οικονομία και κοινωνία διαλυμένες από 6 χρόνια συνεχών περικοπών και ύφεσης που κατέστρεψαν τον παραγωγικό ιστό της χώρας, εκτόξευσαν την ανεργία, ενέτειναν τις κοινωνικές ανισότητες και οδήγησαν εκατομμύρια συμπολίτες μας στην φτώχεια και στον κοινωνικό αποκλεισμό. Αυτή την κατάσταση βρεθήκαμε να διαχειριζόμαστε, αλλά δεν πέσαμε από τα σύννεφα. Γνωρίζαμε πολύ καλά τα μεγάλα προβλήματα, αλλά κάναμε και μια γενναία πολιτική επιλογή να διεκδικήσουμε στη πιο δύσκολη στιγμή για τη χώρα και για τους πολίτες της να αναλάβουμε την ευθύνη της διακυβέρνησης. Και επιδιώξαμε να αναλάβουμε αυτήν την ευθύνη καθώς βλέπαμε ότι κάθε μέρα που περνούσε από την προηγούμενη κυβέρνηση η χώρα βυθιζόταν ολοένα και πιο βαθιά στο μνημονιακό καθεστώς. Βλέπαμε ότι η κατάσταση σύντομα θα ήταν μη αναστρέψιμη, όχι μόνο για την ελληνική οικονομία, αλλά κυρίως για τα δικαιώματα και τις προσδοκίες της κοινωνικής πλειοψηφίας που επιδιώκουμε να εκπροσωπούμε. Φανταστείτε ότι η προηγούμενη κυβέρνηση είχε υποχρέωση με βάση τις δικές της δεσμεύσεις και τους δικούς της λογαριασμούς, από τους οποίους προσπαθούμε εδώ και 4 μήνες να ξεμπερδέψουμε, είχε υποχρέωση για 3% πρωτογενές πλεώνασμα στο τρέχον έτος. Άρα θα έπρεπε να επιβαρύνει με μέτρα μέσα στο 15-5,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Και βεβαίως αυτό θα μπορούσε να το πετύχει μόνο μέσα από μια έκρηξη αυταρχισμού και συρρήγνωση της δημοκρατίας. Αποτέλεσε λοιπόν καθήκον μας απέναντι στη δημοκρατία η διεκδίκηση της πολιτικής αλλαγής. Γνωρίζαμε πάρα πολύ καλά από την αρχή ότι δεν θα ήταν περίπατος. Γνωρίζαμε ότι δεν θα υπάρχει και δεν υπήρξε περίοδος χάριτος για μας. Από το πρώτο δευτερόλεπτο της διακυβέρνησης ρηχτήκαμε με όλες μας τις δυνάμεις τη μάχη για την υπεράσπιση των αυτονόητων, αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα τον αρχοθετημένο πεδίο που είχε ετοιμάσει από τα πριν για μας η προηγούμενη κυβέρνηση, ποντάροντας στην προοπτική της αριστερής παρένθεσης. Δεν τους κάναμε όμως τη χάρη. Διαχειριστήκαμε τη λήξη του προγράμματος στις 28 Φλεβάρι, κερδίζοντας μια συμφωνία που μας έδινε τη δυνατότητα και το χρόνο να διαπραγματευτούμε και να ξεκινήσουμε την υλοποίηση των δεσμεύσεών μας απέναντι στον ελληνικό λαό. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι αυτή ήταν μια εύκολη περίοδος. Παρά την μηδενική εξωτερική χρηματοδότηση, τον περιορισμό της ρευστότητας, τις συνεχείς παγίδες από το μνημονιακό κατεστημένο εντός και εκτός της χώρας, καταφέραμε να σταθούμε όρθιοι και να πατήσουμε γερά στα πόδια μας. Με την προσοχή μας διαρκώς στο μέτωπο της διαπραγμάτευσης, καταφέραμε παρόλα αυτά να πάρουμε τα πρώτα μέτρα ανακούφισης υπέρ των πλέον αδικημένων της τελευταίας πενταετίας. Περάσαμε τον νόμο για την ανθρωπιστική κρίση, ψηφίσαμε το μέτρο των 100 δόσεων που έδωσε ανάσα σε χιλιάδες υπερχρεωμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις και ενίσχυσε ταυτόχρονα το Δημόσιο Ταμείο, γιατί κάποιοι ψάχνουν να βρουν πώς έγινε αυτό το θαύμα και άντεξε το Δημόσιο Ταμείο. Ανοίξαμε πρόσφατα την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, αποκαθιστώντας την μεγάλη αυτή ντροπή της μνημονιακής πενταετίας.
Προχωρήσαμε ακόμα στην πρώτη αποκατάσταση των αδικιών στο δημόσιο τομέα με την επαναπρόσληψη των σχολικών φυλάκων και των καθαριστριών του Υπουργείου Οικονομικών. Καταργήσαμε το 5€ στα νοσοκομεία, διότι για πολλούς συμπολίτες μας και αυτό το 5€ είναι δύσκολο να βρεθεί σε αυτές τις δύσκολες ώρες. Ξεκινήσαμε την προσπάθεια για την αποκατάσταση της νομιμότητας στον χώρο των ραδιοτηλεοπτικών μέσων ενημέρωσης. Προχωρήσαμε στην εξυγίανση του αθλητισμού, του ποδοσφαίρου με τον νέο νόμο για τον αθλητισμό, στην αποσυμφόρηση των φυλακών με τον νόμο για τον εξυγχρονισμό του σωχρονιστικού μας συστήματος και ήδη ψηφίσαμε στην Επιτροπή τον νόμο για την απόδοση ηθαγένειας στους μετανάστες δεύτερης γενιάς που τις επόμενες μέρες θα έρθει και στην Ολομέλη. Κάθε ένα από αυτά τα βήματα, κάθε ένα από αυτά τα μέτρα, κάθε μια από αυτές τις παρεμβάσεις ήταν και μια σκληρή μάχη απέναντι σε ένα κατεστημένο που χτίστηκε τα τελευταία 5 χρόνια, απέναντι στο κατεστημένο του μνημονίου. Μια μεγάλη μάχη κόντρα σε προκαταλήψεις, σε αγκυλώσεις, σε αιμονές, εντός και εκτός συνόρων. Και όλες αυτές οι μάχες σε ένα διαρκές καθεστώς εκβιασμού και χρηματοδοτικής ασφυξίας. Σε αυτή τη γραμμή σκοπεύουμε να συνεχίσουμε. Στη γραμμή των καθημερινών και δύσκολων μαχών, προκειμένου να πετύχουμε σε βάθος τετραετίας να ξυλώσουμε αυτό το κατεστημένο που χτίστηκε τα τελευταία 4 χρόνια και βασίστηκε πάνω στις παθογένειες και στις αδυναμίες τις συσσωρευμένες στο ελληνικό πολιτικό και οικονομικό σύστημα. Τις παθογένειες και τις αδυναμίες των τελευταίων δεκαετιών. Σε αυτή τη γραμμή σκοπεύουμε να συνεχίσουμε ξέροντας καλά ότι ο δρόμος δεν θα είναι ποτέ ανοιχτός και στρωμένος με ροδοπέταλα. Γνωρίζοντας καλά ότι κάθε μας βήμα θα είναι και μια μάχη. Είναι όμως δική μας ευθύνη και καθήκον να σηκώσουμε αυτό το βάρος και θα το κάνουμε με αποφασιστικότητα και επιμονή όσο η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού θα στηρίζει τις προσπάθειές μας, όσο θα είναι δίπλα μας και θα μας εμπιστεύεται, όσο με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα θα δίνει τη μάχη στην πρώτη γραμμή προκειμένου σε αυτόν τον τόπο να επανέλθει η κοινωνική δικαιοσύνη, η ισονομία, προκειμένου στον τόπο να επανέλθει το καθεστώς της κανονικότητας και της προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών. Διότι μένουν ακόμα πολλά να γίνουν για να αλλάξει πραγματικά η καταστροφική και άθλια πραγματικότητα που οικοδομήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια. Η άθλια πραγματικότητα των μνημονίων. Οι μεγάλες μάχες είναι μπροστά μας και πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τις δώσουμε. Και πρέπει να παραδεχθούμε ταυτόχρονα ότι και σε αρκετά μέτωπα έχουμε μείνει πίσω. Όχι όμως με αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Δεν έχουμε κάνει ίσως ακόμη όσα θα μπορούσαμε για την αποτελεσματική καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, αν και αυτός ο αγώνας έχει ήδη ξεκινήσει και φέρνει αποτελέσματα, μπορούμε όμως περισσότερα. Έχουμε επίσης καθυστερήσει στο μέτωπο της διαφθοράς και έχουμε σε πολλές περιπτώσεις αφήσει ακόμη μνημονιακές δυνάμεις να ορίζουν την πολιτική και κοινωνική ζωή. Γιατί ξέρετε κι εσείς καλά ότι άλλο είναι να αναλαμβάνεις τη διακυβέρνηση και άλλο να έχεις την πραγματική εξουσία. Παραμένουν στον τόπο ισχυρά κέντρα εξουσίας. Και είναι χρέος μας αυτή την εξουσία να τη μεταβιβάσουμε στο λαό. Να τη μεταβιβάσουμε στις κοινωνικές εκείνες δυνάμεις που ασφιχτιούν και ζητούν οξυγόνο. Αυτός ο αγώνας λοιπόν είναι που προέχει τώρα. Ο αγώνας για να εγκαταστήσουμε μια πραγματική δημοκρατία στον τόπο μας, να φέρουμε ξανά το λαό στο προσκήνιο, να ξυλώσουμε όλο αυτό το μνημονιακό καθεστώς και να αποκαταστήσουμε την κοινωνική δικαιοσύνη.
Και θα ήθελα να καλέσω όλους και όλες σας να συμβάλλετε σε αυτόν τον αγώνα. Με την επικοδομητική κριτική στην κυβέρνηση, με την ανάδειξη στο Κοινοβούλιο των πραγματικών προβλημάτων, με ενίσχυση των πρωτοβουλειών, με άσκηση πίεσης στους υπουργούς, με συνεχή ενημέρωση του ελληνικού λαού. Είμαι βέβαιος ότι αν αξιοποιήσουμε όλες μας τις δυνάμεις σε πνεύμα ενότητας και αλληλεγγύης, αν δείξουμε εμπιστοσύνη στον ελληνικό λαό, αυτή η τετραετία, παρά τέσσερις μήνες, ο χρόνος που έχουμε μπροστά μας, θα είναι μια τετραετία που μπορεί να αποδειχθεί πραγματική άνοιξη δημοκρατίας σε μια χώρα που τόσο πολύ την έχει ανάγκη. Συντρόφισσες και σύντροφοι, προϋπόθεση για να προχωρήσουμε είναι να βρεθεί μια λύση στο μεγάλο πρόβλημα χρηματοδότησης της χώρας. Διότι είναι οι όροι αυτής της λύσης που συγκροτούν το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα πρέπει να κινηθούμε όλο το επόμενο διάστημα. Από την πρώτη στιγμή της διακυβέρνησης, όπως και προεκλογικά, διακηρύξαμε σε όλους τους τόνους ότι είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε για να φτάσουμε μαζί με τους εταίρους μας σε μια αμοιβαία επιβολή συμφωνία που θα σέβεται τόσο τους κανόνες της Ευρωζώνης όσο όμως και τη σαφή εντολή του ελληνικού λαού για αλλαγή πορείας. Δηλώσαμε με κάθε δυνατό τρόπο, όμως, ταυτόχρονα, ότι αυτή η συμφωνία δεν μπορεί να αποτελεί μια συνέχεια της μνημονιακής πολιτικής, της πολιτικής της λιτότητας, της εσωτερικής υποτίμησης και της ύφεσης που μόνο δεινά συσσόρευσε για την κοινωνική πλειοψηφία τα τελευταία 5 χρόνια. Η ελληνική πλευρά προσήλθε σε αυτή τη διαπραγμάτευση από την πρώτη στιγμή με καλή πίστη, με ειλικρίνεια και με διάθεση για πραγματικό διάλογο ώστε να γεφυρωθούν οι διαφορές, να βρεθούν χρυσές τομές, να προωθηθούν λύσεις που θα επιλύουν μια και καλή το πρόβλημα χρηματοδότησης χωρίς όμως να γονατίζουν μισθωτούς και συνταξιούχους που όλα αυτά τα χρόνια σήκωσαν ένα βάρος που δεν τους αναλογούσε. Μετά από τρεις μήνες εντατικών και δύσκολων διαπραγματεύσεων, καταθέσαμε ήδη εδώ και δύο εβδομάδες ένα συνολικό και ολοκληρωμένο κείμενο προτάσεων που θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για μια συμφωνία δύσκολη μεν, αλλά οικονομικά βιώσιμη και κοινωνικά ανεκτή. Το κείμενο αυτό φυσικά δεν αποτύπωνε τις αρχικές θέσεις της ελληνικής πλευράς. Αποτελούσε τη σύνοψη των δύσκολων επί τρεις μήνες διαπραγματεύσεων στο λεγόμενο Brussels Group και προσπαθούσε να σκιαγραφίσει το κοινό έδαφος πάνω στο οποίο θα μπορούσε να επιτευχθεί μια συμφωνία με τους θεσμούς και τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Λάμβανε δε υπόψη τόσο τις δικές μας κόκκινες γραμμές όσο και τις θέσεις των θεσμών. Αντί απάντησης από την μεριά των θεσμών στην πρόταση αυτή, παραλάβαμε λίγο μετά ένα σύντομο κείμενο 5 σελίδων που στην πραγματικότητα αγνόησε τις διαπραγματεύσεις και επανήλθε σε προτάσεις για περικοπές συντάξεων, δραματικές αυξήσεις στο ΦΠΑ, ακόμη και στην ηλεκτρική ενέργεια που αφορά το μέσο νοικοκυριό που έχει πληγεί, προτάσεις για κατάργηση του ΕΚΑΣ, του επιδόματος στις πολύ χαμηλές συντάξεις και πολλά άλλα παράλογα, εξωπραγματικά και απαράδεκτα. Παρά την κίνηση αυτή, που προφανώς δεν αντιστοιχούσε στις ειλικρινείς μας προσπάθειες για εξέβρεση λύσης, προσήλθαμε και πάλι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά ότι στόχος μας είναι να φτάσουμε στη λύση. Προσπαθώντας μάλιστα να γεφυρώσουμε το κενό στα δημοσιονομικά, προτείναμε ισοδύναμα μέτρα που δεν επιβαρύνουν όσους έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα από την κρίση. Η απάντηση που πήραμε και πάλι ήταν ότι τα μόνιμα παραμετρικά μέτρα δεν είναι δυνατόν να μην περιλαμβάνουν ετήσιες περικοπές ύψους 1% του ΑΕΠ, δηλαδή 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ στις συντάξεις, καθώς και αντίστοιχο ποσό
από την αύξηση του ΦΠΑ. Και όλα αυτά παρά το γεγονός ότι όλοι γνωρίζουν πως οι συντάξεις στη χώρα μας τα 5 τελευταία χρόνια έχουν υποστεί δραματικές περικοπές και ότι τα 2/3 των συνταξιούχων στην Ελλάδα παίρνουν συντάξεις κάτω ή κοντά στο όριο της σχετικής φτώχειας. Ενώ ταυτόχρονα φαίνεται να αδιαφορούν και για το γεγονός ότι η αύξηση του ΦΠΑ στην ενέργεια και μάλιστα κατά 10 μονάδες αποτελεί στην πραγματικότητα μορφή περικοπής του πραγματικού μισθού. Προτείνουν δηλαδή οριζόντια μείωση του πραγματικού εισοδήματος και όταν λέμε οριζόντια αυτό αφορά και αυτούς που έχουν, όμως δυστυχώς και αυτούς που δεν έχουν, διότι ο ηλεκτρισμός είναι αγαθό απαραίτητο για τη ζωή. Ένα αγαθό στο οποίο οφείλουμε να διασφαλίζουμε την πρόσβαση σε όλους τους πολίτες. Φαίνεται λοιπόν παράδοξο οι θεσμοί όχι μόνο να ζητούν υψηλούς δημοσιονομικούς στόχους, υπερβολικά υψηλούς, αλλά και όταν αυτούς τους στόχους εμείς τους καλύπτουμε με ισοδύναμα, τα ισοδύναμα αυτά να τα αρνούνται. Και θέλω σήμερα να ξεκαθαρίσω προς πάσα κατεύθυνση το ποιος θα πληρώνει τους φόρους σε αυτή τη χώρα είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της ελληνικής κυβέρνησης. Γιατί έχει έρθει επιτέλους η ώρα σε αυτόν τον τόπο την κρίση να την πληρώσει η ολιγαρχία και όχι ο κόσμος της εργασίας. Όχι οι μισθωτοί, όχι οι συνταξιούχοι, όχι οι αυτοαπασχολούμενοι. Συντρόφισσες και σύντροφοι, η αιμονή των θεσμών σε ένα πρόγραμμα περικοπών που έχει πασιφανώς αποτύχει, καθώς και η επιμονή σε μέτρα που γνωρίζουν ότι δεν είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτά, δεν μπορεί να αποτελεί απλώς ένα λάθος ή να επιβάλλεται από υπερβάλλοντα ζήλο. Το πιθανότερο είναι πως εξυπηρετεί πολιτικές σκοπιμότητες, καθώς και ένα πολιτικό σχέδιο για την ταπείνωση όχι μόνο της ελληνικής κυβέρνησης. Αυτό θα ήταν το λιγότερο. Αλλά για την ταπείνωση ενός ολόκληρου λαού που έχει υποφέρει τα τελευταία 4-5 χρόνια και μάλιστα χωρίς δική του ευθύνη. Φαίνεται ότι το πιθανότερο είναι πως θέλουν να δοθεί με σαφήνεια το μήνυμα τόσο στον ελληνικό λαό, όσο όμως και στους άλλους λαούς της Ευρώπης, ότι η λαϊκή ετιμιγορία, η λαϊκή επιλογή δεν μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Και ότι νόμος και αξία κυρίαρχη σε σύγχρονη Ευρώπη δεν είναι η δημοκρατία, αλλά ένας σκληρός και κοινωνικά άδικος νεοφιλελεύθερος οικονομισμός. Έχουμε άραγε εδώ ενδείξεις ειλικρινούς διάθεσης εξέβρεσης λύσης. Βλέπουμε μια διαπραγμάτευση που διεξάγεται με καλή πίστη και με όρους ισοτιμίας. Το πιθανότερο είναι ότι μάλλον πρόκειται για μια επίδειξη πυγμής που σκοπεύει να σκοτώσει εν τη γενέση της οποιαδήποτε προσπάθεια για τερματισμό της λιτότητας, οποιαδήποτε προσπάθεια για να οικοδομηθεί ένα κοινωνικό και οικονομικό μοντέλο που θα θέτει σε προτεραιότητα τα συμφέροντα και τις ανάγκες της κοινωνικής πλειοψηφίας. Και αυτό επαναλαμβάνω δεν αφορά την Ελλάδα. Αφορά την Ευρώπη, το αύριο της Ευρώπης και αφορά το σύνολο των ευρωπαϊκών λαών. Είναι εξάλλου και αυτή η τακτική της χρηματοδοτικής ασφυξίας που έχει επιλέξει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από την αρχή του Φλεβάρη απέναντι στην Ελλάδα, η οποία επιβεβαιώνει τα παραπάνω. Και ότι παρά το γεγονός ότι από τις 20 του Φλεβάρη και μετά η Ελλάδα βρίσκεται σε πρόγραμμα και άρα υπάρχουν οι τυπικές και νομικές προϋποθέσεις να αρθούν οι περιορισμοί στην συμμετοχή των ελληνικών τραπεζών στις αγορές εντόκων γραμματείων, βλέπουμε ότι η Κεντρική Τράπεζα επιμένει σε μια γραμμή οικονομικού στραγγαλισμού. Είναι άρα για αυτή μια δημοκρατική
και λογική τακτική στο πλαίσιο μιας διαπραγμάτευσης μεταξύ εταίρων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Είναι μια τακτική που μπορεί να κάνει την Ευρώπη, τους πολίτες της Ευρώπης που πίστευσαν στις αξίες και στα ιδανικά της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, στα ιδανικά της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας. Είναι λοιπόν αυτή μια τακτική που μπορεί να κάνει σήμερα την Ευρώπη και όλους αυτούς τους πολίτες να αισθάνονται περήφανοι. Συντρόφισσες και σύντροφοι, πιστεύω ακράδαντα, παρά τον ρημαγδό επιθετικών δηλώσεων των τελευταίων ημερών, ότι υπάρχουν ακόμη στην Ευρώπη δυνάμεις που δεν αισθάνονται άνετα με αυτή την τακτική, που αναγνωρίζουν τα λάθη και που κατανοούν την κρισιμότητα της κατάστασης. Υπάρχουν δυνάμεις που δουλεύουν στην κατεύθυνση εξέβρεσης μιας δίκαιης λύσης. Και είναι αυτές οι δυνάμεις που πρέπει να επικρατήσουν σε πείσμα όσων επιλέγουν την στρατηγική της έντασης των απειλών και του ψυχροπολεμικού κλίματος. Για να επικρατήσουν όμως, πρέπει επιτέλους και μεταξύ των θεσμών να αποδοθούν οι ευθύνες και να αποφασιστεί μια συγκεκριμένη άποψη που δεν θα αποτελεί τη συνισταμένη των σκληρότερων μεταξύ τους επιλογών. Διότι η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα είναι ότι κυριαρχούν οι θέσεις του Διεθνούς Μονεταρικού Ταμείου σε ό,τι αφορά την σκληρότητα των μέτρων και από την άλλη οι θέσεις της Ευρώπης σε ό,τι αφορά την άρνηση οποιασδήποτε συζήτησης για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Και το αποτέλεσμα είναι να καταλήγουμε σε προτάσεις που δεν διέπονται από απολύτως καμία ορθή λογική. Αντίθετα, τα μέτρα που προτείνονται οδηγούν σε επανάκαμψη της ύφεσης και σε περαιτέρω όξυνση των ανισοτήτων. Ενώ η εσκεμμένη τύφλωση μπροστά στο μέγα θέμα της μη βιωσιμότητας του χρέους οδηγεί σε παράταση της αβεβαιότητας και σε συντήρηση της συζήτησης και των επιφυλάξεων για το ίδιο το μέλλον, όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και της Ευρωζώνης. Τελικά αυτό που μας ζητείτε είναι να αποδεχθούμε μια συμφωνία που όχι μόνο δεν θα λύνει το πρόβλημα, αλλά θα παρασύρει μια οικονομία που είναι έτοιμη να ορθοποδήσει και πάλι μετά από 5 χρόνια σκληρής λιτότητας και φαύλου κύκλου, λιτότητας ύφεσης, να την παρασύρει και πάλι σε μια ηφεσιακή δίνη και σε μια αβεβαιότητα που αποτελεί το μόνο ασφαλές αντικίνητρο για οποιαδήποτε στρατηγική επένδυση. Αν λοιπόν στόχος είναι η συνέχιση ενός προγράμματος έμπνευσης Δουνουτού, το οποίο όλοι στον κόσμο γνωρίζουν ότι απέτυχε, όχι μόνο στην Ευρώπη, παντού γνωρίζουν ότι απέτυχε. Και μάλιστα η συνέχισή του χωρίς καμία απολύτως ρύθμιση του χρέους, τότε δεν αφήνεται κανένα περιθώριο επιλογής στο ελληνικό κοινοβούλιο, όχι μόνο στον ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο στην ελληνική κυβέρνηση. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι απλά να πράξουμε το καθήκον μας, να μην υποκύψουμε σε πιέσεις και εκβιασμούς χωρίς κανένα αποτέλεσμα, χωρίς καμία ορατή λύση. Και σε αυτό το σημείο νομίζω ότι έρχεται η στιγμή που και οι εταίροι μας πρέπει να μιλήσουν ξεκάθαρα. Θέλουν λύση στο πρόβλημα της Ελλάδας ή επιθυμούν αυτό το πρόβλημα να διαιωνίζεται διαρκώς και να επανέρχεται? Και αν επιθυμούν το Δέλτα Νιτάφ να είναι μέρος της συμφωνίας, κουβαλώντας μαζί τις αποτυχημένες συνταγές του, πώς είναι δυνατόν να αποδέχονται αλακάρτ το Δέλτα Νιτάφ? Να αποδέχονται μεν τα σκληρά του μέτρα, αλλά όχι τις προτάσεις του για διαγραφή χρέους. Και σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι και το Δέλτα Νιτάφ, το ταμείο, δεν έπεσε σήμερα στην Ελλάδα, είναι 5 χρόνια εδώ και έχει εγκληματικές ευθύνες για τη σημερινή κατάσταση πραγμάτων στη χώρα.
ήταν το Ταμείο που έκανε λάθος, όπως το ίδιο παραδέχτηκε, στους πολλαπλασιαστές υπολογισμού της ύφεσης. Ζήτησαν βέβαια συγγνώμη, αλλά η συγγνώμη αυτή δεν βοήθησε τους ανθρώπους που έχασαν τις δουλειές τους να ζήσουν ξανά μια ζωή με αξιοπρέπεια. Ούτε τάισε τους χιλιάδες φτωχούς και κοινωνικά αποκλεισμένους. Δεν άκουσε τις συντάξεις, ούτε ξανάνοιξε τις μικρές επιχειρήσεις που έβαλαν λουκέτο κατά χιλιάδες στον τόπο μας. Απλώς αποτέλεσε μια κοινική ομολογία των τεχνοκρατών που ενδεχομένως κάποιοι στο μέλλον θα την εξετάσουν και να δουν τι πήγε στραβά, χωρίς όμως καμία απολύτως συνέπεια στην πράξη. Έχει φτάσει όμως η ώρα οι προτάσεις του Ταμείου να κρυθούν και να κρυθούν δημόσια. Όχι από εμάς, προτίσως από την ίδια την Ευρώπη και από τις δυνάμεις που συνεχίζουν να μιλούν για αλληλεγγύη και δημοκρατία. Έχει φτάσει η ώρα η Ευρώπη να συζητήσει σοβαρά και με συνέπεια, όχι για το μέλλον της Ελλάδας, αλλά για το μέλλον της ίδιας της Ευρωζώνης. Θέλει, επιμένοντας, να οδηγήσει μια χώρα και έναν λαό στην ταπείνωση και την εξαθλίωση, ή θέλει να βρει τις χρυσές τομές και να ανοίξει δρόμους για την εμπέδωση της δημοκρατίας και της αλληλεγγύης στους κόλπους της. Αυτό είναι σήμερα το μεγάλο δίλημα της Ευρώπης. Αυτό είναι και το κρίσιμο ερώτημα που ψάχνει την απάντησή του. Και είμαι βέβαιος ότι ο ιστορικός του μέλλοντος θα αναγνωρίσει ότι η μικρή Ελλάδα με τις μικρές της δυνάμεις δίνει σήμερα μια μάχη πάνω από τις αντοχές της και πάνω από τις δυνάμεις της, όχι μόνο για δικό της λογαριασμό, αλλά για λογαριασμό των λαών της Ευρώπης και της πορείας που μπορεί να πάρει από εδώ και στο εξής το εγχείρημα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Συντρόφισσες και σύντροφοι, εμείς, όπως έχουμε δηλώσει και αποδείξει έμπρακτα και κατ' επανάληψη, θα συνεχίσουμε μέχρι τέλους να εργαζόμαστε με την ίδια ψυχραιμία, ηρεμία, νυφαλιότητα αλλά και αποφασιστικότητα για την εξέβρεση λύσης, όχι απλά συμφωνίας. Και το πιο εύκολο για μας θα ήταν να κάνουμε ό,τι και οι προκάτοχοί μας. Να υπογράφαμε ακριβώς ό,τι μας έφερναν. Τότε θα είχαμε συμφωνία πολύ γρήγορα. Δεν θα είχαμε όμως λύσει το πρόβλημα. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να εργαζόμαστε για λύση. Η εντολή που έχουμε πάρει από τον ελληνικό λαό, και θέλω να το ξεκαθαρίσω, δεν είναι εντολή δημιουργικής ασάφειας. Είναι μια σαφής εντολή να τερματίσουμε την πολιτική της λιτότητας στον τόπο μετά από 5 χρόνια σκληρής επιβολής που δημιούργησε μια τεράστια αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων. Για να γίνει λοιπόν αυτό, είμαστε υποχρεωμένοι να επιδιώξουμε μια συμφωνία που θα έχει σαφή αναδιανεμητικά χαρακτηριστικά, δεν θα επιβαρύνει μισθωτούς και συνταξιούχους και θα κατανέμει τα βάρη σε όσους δεν έχουν πληρώσει το μερίδιό τους για την έξοδο από την κρίση. Ταυτόχρονα, μια συμφωνία που δεν θα παρατείνει την αβεβαιότητα, αλλά θα κλείνει μια και καλή αυτή την συζήτηση για το περιβόητο Brexit, ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε την θετική οικονομική συγκυρία και να εκμεταλλευτούμε τις πραγματικές αναπτυξιακές προοπτικές. Και τούτο σημαίνει ότι η συμφωνία θα πρέπει να εμπεριέχει συγκεκριμένες και δεσμευτικές ρήτρες για την αντιμετώπιση του χρηματοδοτικού προβλήματος της χώρας που επιδεινώθηκε κατά την μνημονιακή πενταετία με αποκλειστική ευθύνη των θεσμών. Συντρόφισσες και σύντροφοι, τις τελικές μας αποφάσεις θα τις πάρουμε βάσει αυτών ακριβώς των κριτηρίων. Διότι επαναλαμβάνω, δεν λειτουργούμε εμείς με το άγχος και την πίεση της στιγμής. Ούτε λειτουργούμε κάτω από, και το έχουμε αποδείξει, εκβιαστικά διλήμματα. Έχουμε λάβει μια εντολή τετραετίας. Θέλω να το θυμίσω αυτό σε όλους και όλες σας.
όλα τα εναλλακτικά σενάρια που ανοίγονται μπροστά μας, τα επεξεργαζόμαστε στη βάση του ποια οικονομία, ποια κοινωνία, ποια χώρα θα παραδώσουμε σε 4 χρόνια από τώρα. Παραλάβαμε πριν από λίγους μήνες μια χώρα που δυστυχώς είχε καταλήξει να είναι μια απικία χρέους. Στόχος μας είναι σε ορίζοντα τετραετίας να παραδώσουμε μια χώρα με λιγότερες κοινωνικές ανισότητες, χωρίς φοροδιαφυγή και με αντιμετώπιση των εκτεταμένων δικτύων διαφθοράς και παρανομίας που έχουν στηθεί στο εσωτερικό της ελληνικής διοίκησης. Να παραδώσουμε μια κοινωνία που θα σέβεται τις αρχές της ισότητας και της δίκαιης κατανομής των βαρών και μια οικονομία που θα έχει προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης, ώστε να εγγυάται την ευημερία του συνόλου των Ελλήνων πολιτών. Πάνω απ' όλα όμως στόχος μας είναι να οικοδομήσουμε ένα κοινωνικό και οικονομικό μοντέλο υψηλών προσδοκιών για όλους, κυρίως όμως για τους εργαζόμενους και την νεολαία. Αυτό είναι το δικό μας στοίχημα. Στοίχημα το οποίο θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό και από τη στήριξη των πολιτών και του ελληνικού λαού, στήριξη που έχουμε, στήριξη που θα συνεχίσουμε να έχουμε όσο είμαστε ειλικρινείς απέναντι στον ελληνικό λαό και όσο υπερασπιζόμαστε με πάθος τα δικά του συμφέροντα. Και η στάση της αποφασιστικότητας, της ευθύνης και της ψυχραιμίας από την πλευρά μας, στο βαθμό που αποτελεί ταυτόχρονα και στάση των Ελλήνων πολιτών, η στάση της ψυχραιμίας και της αποφασιστικότητας, είναι που εκμηδενίζει κάθε απειλή και κάθε εκβιασμό. Συντρόφισσες και σύντροφοι, πιστεύω ότι μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Στην τελική ευθεία, θα έλεγε κανείς, τώρα αρχίζει η πραγματική διαπραγμάτευση. Και τώρα θα κριθεί η δυνατότητα ελληνική κυβέρνηση με αποφασιστικότητα, με αταλάντευτη προσήλευση στους στόχους της, να πάρει δηλαδή μια δίκαιη λύση, θα κριθεί από το αποτέλεσμα. Ταυτόχρονα όμως θα κριθεί και η δυνατότητα της Ευρώπης να σταματήσει να πυροβολεί τα πόδια της, να σταματήσει να κάνει πληγές στο δικό της το σώμα και να προχωρήσει μπροστά, αναδεικνύοντας τις αξίες της αλληλεγγύης και της δημοκρατίας. Και πιστεύω ότι θα το κάνει. Το στοίχημα αυτό δεν είναι μόνο δικό μας στοίχημα. Είναι στοίχημα βεβαίως του ελληνικού λαού, είναι στοίχημα της Ελλάδας, αλλά δεν είναι μόνο στοίχημα της Ελλάδας. Είναι και το στοίχημα των λαών της Ευρώπης. Για μια Ευρώπη όχι της τιμωρίας και των εκβιασμών, αλλά για μια Ευρώπη της δημοκρατίας και της αλληλεγγύης. Και αυτή την Ευρώπη θα την κατακτήσουμε με την αποφασιστικότητά μας να διατηρήσουμε ως κόρη οφθαλμού τη λαϊκή εντολή, αλλά και μέσα από τους αγώνες του λαού μας, μέσα από τους αγώνες των λαών της Ευρώπης. Καλή δύναμη.